Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους. Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν τα υπόλοιπα λεπτά της εκπομπής έως στις 6. Και είμαστε εδώ όχι μόνοι μας. Δεν είμαστε καθόλου μόνοι μας. Θέλαμε να έχουμε και τους 12 από τους ενόρκους να καλωσορίσουμε τους τρεις. Δύο. Εμείς πιστεύουμε... Τους ενόρκους και τη σκηνοθέτηδα τους. Τη σκηνοθέτηδα, ναι. Τρεις άνθρωποι. 13ος ένοχος. Το 13ο πρόσωπο. Το 13ος. Πάντα οι παραστάσεις έχουν και έναν πάντα. Είναι ναι. Και το κοινό. Ναι. 14. 14, ναι. Το σωστό. Εγώ πάμε το κοινό. Λοιπόν, την Κωνσταντίνα Νικολαίδη ας την καλωσορίσουμε επειδή είναι η κυρία της παρέας. Καλησπέρα σας. Η σκηνοθέτης του έργου. Να πούμε ότι μιλάμε για το έργο 12 ένορκοι. Θα πούμε για αυτό το έργο, καλύτερα μας τα πούν ίσως ο κύριος Καρατζάς. Τον καλωσορίζουμε, είναι ο κύριος Τρίφων Καρατζάς. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνετε τον κόπο να είστε σήμερα εδώ. Και εγώ είμαι σχεδόν συγκινημένος που μπαίνω σε αυτό το χώρο που έχω να μπω κάποια χρόνια. Ο κύριος Καρατζάς, να πούμε στους τηλεθεατές μας, στους νεότερους, ότι η φωνή του, η εξαίρετη παρουσία του, το ήθος του, η καλλιέργειά του έχουν κοσμήσει την ΕΡΤ για πολλά χρόνια. Και να καλωσορίσουμε επίσης και τον κύριο Χριστόδουλο Στυλιανού. Καλησπέρα. Ηθοποιός μεν, βραβευμένος, γνωστός ταλαντούχος ηθοποιός. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και θέλαμε να ήταν και άλλοι μαζί, αλλά πιστεύουμε ότι θα έρθει ένα επόμενο γκρουπ κάποια στιγμή. Πόσο να χωρέσει το τηλεοπτικό στάλαμα. Ίσως δεν χωράει και το πλατό σας. Όχι, εντάξει, δόξα τω Θεώ, μεγάλο πλατό. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να πάμε στην Κωνσταντίνα. Να πάμε στην Κωνσταντίνα να μας πει δύο κουβέντες για το έργο. Βάλε μας το έργο και λέμε και τα ιστορικά. Το έργο. Ταινία του 57, αμερικάνικη, η 12 ένορκη, του Έλβαν Γκριμέν. Πολύ γνωστή ταινία, βραβευμένη. Του Λιούμετ, ναι. Εμείς ουσιαστικά στη θεατρική μεταφορά έχουμε κρατήσει τους 12 άντρες. Οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον ενός 16χρονου παιδιού. Που έκανε ένα φόνο. Που έκανε ένα φόνο, που σκότωσε τον πατέρα του. Παραμένουμε στην Αμερική του 57, άρα ισχύει η θανατική ποινή. Το βάρος είναι πολύ μεγάλο και πρέπει να υπάρξει ομοφωνία. Δηλαδή και οι 12 να αποφασίσουν για το παιδί αυτό. Αν έστω και ένας πει αθώος, θα κάτσουν να μιλήσουν και να βρουν μια άκρη. Το έργο για μένα είναι επίκαιρο, δυστυχώς, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, γιατί μπορεί να μην υπάρχει θανατική ποινή πλέον, εδώ τουλάχιστον ή και σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο καταδικάζουμε τους συνανθρώπους μας. Και ουσιαστικά αυτή την πλευρά έχουμε βάλει και μέσα στο έργο. Το πώς η καταδίκη κάποιου δεν είναι απαραίτητα και απόλυτα η θανατική ποινή και ο θάνατος και ο τερματισμός μιας ζωής. Ψυχολογική. Αλλά βέβαια το πώς κατακρίνουμε, το πόσο ρατσιστικά πολλές φορές δρούμε και όλες αυτές οι επεκτάσεις. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, πονηρό το έβριμα του συγγραφέα να βάλει έναν έφηβο. Αλλοδαπό. Αλλοδαπό, γιατί θα μπορούσε να βάλει έναν άνδρα 30, 40, 50, 60 ετών. Ακριβώς. Και να είναι εξ αρχής και οι 12, αλλά και πρωτοίς θεατές εναντίον του και να είναι και δύσκολο να το επαναφέρεις. Ακριβώς, ναι. Αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι και ένας ωραίος τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα και να βλέπουμε και αυτόν που κατηγορείται. Γιατί αν αυτόν που κατηγορείται στην εκάστοτε περίπτωση τον δούμε σαν ένα 16χρονο παιδί, σαν ένα παιδί, γιατί όλοι μας είμαστε παιδιά, όσο υπομένει και αν είναι αυτή η φράση πολλές φορές, θα είμαστε και πιο διαλλακτικοί, ναι. Θα έπρεπε όμως να είμαστε πάντα επίοικοι με κάποιον που κατηγορείται οτιδήποτε και αν είναι αυτό που τον βαραίνει. Για μένα, ναι. Δεν είμαι υπέρ της φιλοσοφίας οφθαλμός αντί οφθαλμού. Όχι, δεν μιλάω για κάποιο έγκλημα, αλλά για κάτι που έχει κάνει κάποιος μέσα στην κοινωνία. Πιστεύω στην επανένταξη του ατόμου και όχι στον τερματισμό της ζωής ή στη φυλάκισή του. Μάλιστα. Και το λέω επειδή και χθες είχαμε πάει στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων αυλώνων. Λέγεται ειδικό κατάστημα. Είναι φυλακές. Τι σας είπαν τα παιδιά αυτά?
Δεν χρειάζεται νομίζω να πούνε κάτι. Ναι. Ήταν. Εγώ προσωπικά είμαι ακόμα συγκινημένη και σήμερα, διαρκεί δηλαδή αυτό το συνέστημα. Και στους ηθοποιούς που προσπαθούσαν να βουρκωμένοι να συνεχίσουν να παίζουν, τα παιδιά σε κάθε αθώος χειροκροτούσαν. Μάλιστα. Γι' αυτό και λέω ότι είμαι υπέρ της επανένταξης. Και όχι της σωστής επανένταξης και όχι. Της δεύτερης ευκαιρίας. Ναι, στη ναι. ζωή την έχουμε όλοι ανάγκη. Ναι. Κύριε Καρατζά. Είναι πραγματικά ένα σπουδαίο έργο, διότι πέρα από την πρώτη ανάγνωση που είναι το θέμα το παιδί θα αθωωθεί ή δεν θα αθωωθεί, κατά την διαδρομή του ξετυλίγεται ο χαρακτήρας και των 12 ανθρώπων με το τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Ο ένας είναι ρατσιστής, ο άλλος έχει πρόβλημα με το παιδί του και βρίσκει τρόπο να το εκτονώσει εκεί. Mm-hmm. Εκδικούμενος ίσως ανόητα η μέσα του το παιδί του. Ο άλλος έχει διάφορα επαγγελματικά που δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, άντε να τελειώνουμε να πάω στο ποδόσφαιρο. Άλλος είναι ασήμαντος όλη του τη ζωή και προσπαθεί μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνει εντύπωση. Έστω για μια φορά. Έχει αποκτήσει εξουσία. Πρέπει να την διοχετεύσει κάπου. Ναι, δεν είναι τόσο η εξουσία. Η εξουσία συζητιέται από άλλον ένορκο. Θέλω να πω ασήμαντος. Ξαφνικά νιώθει ότι είναι σημαντικός γιατί όλοι περιμένουν από αυτό την απόφαση του. Για την ψήφο του. Άρα έχει εξουσία. Βεβαίως, έχει εξουσία. Και λέγεται σαφώς μέσα στο έργο ότι επειδή μας κάλεσαν για έναν άνθρωπο που ούτε τον έχουμε ξαναδεί ούτε τον ξέρουμε, πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και κέρυοι σε αυτό που θα αποφασίσουμε. Να μην υπάρχει, πώς το λένε, έτσι καταδικάζω. Πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη αμφιβολία. Αυτό είναι το σημαντικό. Ένας άνθρωπος εχθές σε αυτή τη συγκινητική παράσταση που δώσαμε στις φυλακές ανηλίκων μου είπε, ξέρετε, δεν υπάρχει η λέξη αθώος, διότι αν υπάρξει η λέξη αθώος πρέπει το κράτος να τον αποζημιώσει. Μάλιστα, για τα χρόνια πριν. Συνήθως αυτό γίνεται αιτιολογημένη αμφιβολία. Mm. Και αμέσως το έδεσα με το έργο και λέω, Κωνσταντίνα, πραγματικά δεν πρόλαβα να σου το πω. Και είναι πραγματικά πολύ έτσι σωστό το πράγμα αυτό. Και όλα και στην Αμερική λένε guilty και not guilty. Δεν λένε innocent. Ναι. Μάλιστα. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο λέτε, από εκεί να ξεκινάει αυτό. Ναι, θα για να μην αναγκαστεί το κράτος να αποζημιώσει για τις μέρες που έμεινε φυλακισμένος και για την ταλαιπωρία που υπέστη. Ή και για το άδικο που υπέστη, πόσες φορές έχει παρουσιαστεί ύστερα από 20 χρόνια να εμφανίζεται ο πραγματικός δολοφόνος. Σου καταστρέφουν τη ζωή και μετά στα 80 σου λέει συγγνώμη, κάναμε λάθος. No guilty. Και το παιδί το συγκεκριμένο, που είναι και έγχρωμο στην παράσταση, ένας άλλος λόγος που το βάλει πολύ όμορφα ο συγγραφέας. Φαίνεται ότι είναι ένοχο. Μάλιστα. Μπορεί και να μην είναι. Χριστόδουλε, να πούμε, ξαναπούμε, είπα αρχικά η Κωνσταντίνα, ότι μιλάμε για μια Αμερική του 57. Τώρα, ίσως, όποιος το δει ή τα ακούει αυτά που λέμε, θα πει, καλά βρε παιδιά, ένα παιδί, να το δούμε. Μια Αμερική του 57 και ένα τότε μαυράκι. Έχει γίνει τηλετενία, να θυμίσουμε, Αντρέα, με τον Χένρι Φόντα. Κινηματογραφική ταινία έχει γίνει. Ο Χένρι Φόντα έπαιζε το ρόλο του. Το 1944, ένα παιδάκι έγχρωμο 14 χρονών καταδικάστηκε σε θάνατο σε 2 ώρες, επειδή ήταν το τελευταίο παιδί που είδε 2 άλλα παιδάκια που δολοφονήθηκαν λίγο μετά. Μετά από 65-70 χρόνια, με τη μέθοδο του DNA, ανακάλυψαν ότι δεν είναι το παιδάκι αυτό ο ένοχος, αλλά κάποιος άλλος. Φανταστείτε. Ο ένοχος επειδή σε 2 ώρες. Είδε να δολοφονούνται άλλα παιδιά. Όχι, δεν ήταν. Απλώς είπαν ότι. Κατά βάση ήταν και έγχρωμος, οπότε ήταν εκεί κοντά, και ποιος, ήταν μαζί το ρατσιστικό. Άρα αυτό σκότωσε. Άλλος τον είδε. 14 χρονών. Σε 2 ώρες έγινε το δικαστήριο και σε αυτές τις 2 ώρες καταδικάστηκε σε θάνατο και σκοτώθηκε. Το σκότωσαν μέσα σε 2 ώρες. Μάλιστα. Χωρίς να. Είναι ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε με τα άλλα 2 παιδάκια. Και έφυγε, πήγε σπίτι του μετά. Και με τη μέθοδο του DNA ανακαλύφθηκε ότι δεν ήταν. Χριστόδουλε, βλέπουμε όμως και την κοινωνία μας μέσα σε κάθε πρόσωπο από τους 12. Βέβαια. Το έργο. Την κοινωνία, όχι την ελληνική, την κοινωνία. Την κοινωνία. Αυτό που είπε και ο κύριος Καρατζάς, αποτύπωσε μερικούς ανθρώπους από τις καθημερινές στιγμές. Είναι και η Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. Είναι όλος ο κόσμος. Αυτό που βλέπουμε είναι συναρπαστικό. Γιατί συναρπαστικό με την έννοια ότι. Με την κακία είναι ότι από τότε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Mm. Συμβαίνει και τώρα, δίπλα μας.
Αναφέρεσαι στις προσωπικότητες και στα προβλήματα που κουβαλάει ο κάθε ένας από τους 12 ενόπλους. Ναι, ο τρόπος που κρίνουμε τον άλλον είναι ακριβώς ίδιος. Επίσης θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος μέσα σε αυτούς τους 12 προσπαθεί να βρει μια χαραμάδα. Είναι το παλιό και το καινούργιο που παλεύουν. Και ένας άνθρωπος προσπαθεί να βρει μια χαραμάδα για να βάλει μέσα το καινούργιο. Το οποίο πρέπει ακόμα δεν έχει μπει σε όλο το μεγαλείο. Να έρθει να δημιουργήσει μια άλλη κατάσταση. Είναι ακόμα το παλιό που μας ορίζει. Ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα, η προκατάληψη, ο ρατσισμός, η κοινωνική αδικία. Οι αγκυλώσεις που έχουμε. Όλοι μας. Πάρα πολλές. Ακόμα και στον εαυτό μου το παρατηρώ πολλές φορές. Όλοι μας. Για μένα η προκατάληψη δεν είναι κάτι παλιό. Δεν είναι για μένα ότι έρχεται το νέο. Είναι το κατά πόσο τα κριτήρια είναι ανθρώπινα. Γιατί όταν διακυβεύεται η ζωή κάποιου, όπως το 44 που είπε ο Χριστόδουλος, δεν μπορείς να πας στον χρόνο πίσω. Άρα η δεύτερη ευκαιρία που είπατε πριν δεν μπορεί να υπάρξει εκ των πραγμάτων. Σωστό. Άρα δεν είναι τόσο το νέο να έρθει, που είναι και αυτό σίγουρα, πιστεύω γενικά ότι η κοινωνία εξελίσσεται και ο άνθρωπος εξελίσσεται προς το καλύτερο, θέλω να πιστεύω. Αλλά είναι και το ότι πρέπει να ξυπνήσει ο καθένας μέσα του την ανθρωπιά. Και βλέπουμε εκεί πέρα 12 ανθρώπους που σιγά σιγά λίγο πολύ μέσα στο διάστημα της μίας ώρας και κάτι. Βγάζουν αυτή την ανθρωπιά από μέσα τους. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Με την παρότρινση του ενός, βέβαια. Γιατί ο ένας έκανε το βήμα. Μάλιστα. Είναι καλύτερα, λένε, να αθώσεις 100 ενόπλους παρά να καταδικάσεις έναν αθώο. Το γεγονός πάντως για μένα είναι ότι παρόλα αυτά όλα που αναλύουμε, η παράσταση δημιουργεί μια ατμόσφαιρα απίστευτη. Συμμετέχει το κοινό σαν να είναι ένορκος. Σας διαβεβαιώ, θα μου πείτε πού το καταλαβαίνεις. Πόσο σπουδαίο είναι να είσαι έμπειρος και να είσαι ταλαντούχος σαν τον Καρατζά. Πώς μας επανέφερε τόσο γλυκά στην παράσταση. Γιατί λέει αυτή εδώ, θα αρχίσουν να ανάβουν γλυκά. Εγώ πιστεύω ότι στην Αμερική. Μα ξέρεις, τι γλυκά είπε στην παράσταση που λέτε. Μου έχουν πει παλιά, όταν σε καλέσουν ποτέ για συνέντευξη, αυτό που θέλεις να πεις, σε ρωτήσω ή δεν σε ρωτήσω, θα το πεις πρώτο. Γιατί μετά μπορεί να μην σε ρωτήσουν ποτέ. Σοφό. Μπορεί να μην ρωτήσουν ποτέ. Σοφό ήταν. Όχι, αλλά ο Τρίφωνας την έχει δει και απ' έξω την παράσταση πριν μέσα, οπότε... Όχι, σε λίγο θα κλείσουμε. Ας έρθουμε στην παράσταση. Στην παράσταση, πάμε και στα επιμέρους. Και θέλω να πω σε όλους μας ότι εμείς το καταλαβαίνουμε πάνω στη σκηνή. Με συγχωρείτε που θα περιαυτολογήσω, αλλά η εμπειρία 60 χρόνων μου επιτρέπει να νιώθω τον παλμό των θεατών. Συμμετέχουν. Δεν σχολιάζουν, αλλά βλέπεις στα μάτια τους, στην έκφρασή τους, την αναπνοή τους, πέρα από την μαγεία και την ατμόσφαιρα που τους έχει δημιουργηθεί, ότι αναρωτιούνται τώρα αυτό το επιχείρημα που λέει αυτός ή αυτό που λέει αυτός είναι σωστό, μήπως έρχεται σε αντίθεση. Υπάρχει μια συμμετοχή ουσιαστική. Προβληματίζονται. Γι' αυτό φεύγουν ενθουσιασμένοι. Μα αυτή επίσης... είναι και η δουλειά του θεάτρου. Ασφαλώς. Δεν είναι ένα έργο, μια παράσταση όπου μιλάμε. Είναι μια παράσταση που μαλώνουμε. Είναι μια παράσταση που πιανόμαστε στα χέρια. Δεν είναι μια παράσταση έτσι, εσύ πιάνει η γνώμη σου και εγώ η δικιά μου είναι αυτή. Είναι απλά πέφτει ξύλο μέσα στην παράσταση. Άρα λοιπόν είναι έντονη. Ένας προσπαθεί να πείσει άλλους 11 και 11 να πείσουν έναν. Και 11 γνώστους κιόλας. 11 άγνωστοι μεταξύ τους. που ένας μισεί τον άλλο. Ο ρατσισμός δεν είναι μόνο ανάλογα το χρώμα. Είναι και στο πώς είσαι φυσιογνωμικά. Δηλαδή ο άλλος είναι λίγο πιο λιανός. Και ο ρατσισμός είναι φανερός από τους άλλους. Είναι αυτό τα γνωστά που έχουμε βιώσει όλοι μας και στο σχολείο. Ρε κοντέ, ρε ψηλέ, ρε χοντρέ. Ναι. Εσύ που είσαι φτωχός, εσύ που είσαι πλούσιος. Αυτό συμβαίνει και τώρα το παντού. Λένε bullying. Δηλαδή, και πόσον μάλλον με την κοινωνική μας θέση και με το επάγγελμα. Δυστυχώς. Δηλαδή πλέον το επάγγελμα μας καθορίζει. Άρα και καθορίζει την εικόνα μας και το πώς θα μου μιλήσει ο άλλος ή πώς θα του μιλήσω εγώ. Δεν μιλήσουμε ναι. το ίδιο σε έναν άνθρωπο πούμε, που κάνει το χι επάγγελμα, με έναν άλλο άνθρωπο και που ίσως είναι πιο αναγνωρίσιμο ή οτιδήποτε. Είναι άτομα από διαφορετικά επαγγέλματα, φαντάζομαι. 12 διαφορετικά. Είναι το μόνο πράγμα που βλέπουμε στο έργο. Okay. Δεν ακούμε ονόματα. Ξέρουμε όμως τι επάγγελμα κάνει ο καθένας. Δηλαδή, σε ανύποπτο χρόνο, ο καθένας λέει τι δουλειά κάνει. Μέσα από μια ερώτηση. Αλλά όχι το όνομά του. Ναι, ναι. Χωρίς δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρεπόταν τα ονόματα, ναι. Να υποθούν. Είμαστε νούμερα. Ένα, δύο, τρία. Αλλά ο Ρέτζιναλντ Ρόουζ, ο συγγραφέας, πολύ όμορφα δίνει τις κοινωνικές θέσεις τους μέσα στη διάρκεια του έργου. Η ταινία, όταν τελειώνει, η παλιά ταινία, συναντιέται ο 8 με τον. 9 ένορκο έξω και του λέει ο 9
συγγνώμη, πώς λέγεσαι? Και ονομάζομαι έτσι, χάρηκα πολύ και έτσι. Μάλιστα. Τελειώνει η ταινία. Μάλιστα. Βλέπουμε καθόλου κατά τη διάρκεια του έργου αυτοί οι 12 ένορκοι να έχουν μια δεύτερη σκέψη για την πρώτη τους απόφαση σε σχέση με την αθώωση ή την καταδίκη? Μην το παραδοσιάσουμε αυτό. Όχι, αν έχουν δεύτερη σκέψη, αν δηλαδή η κοινωνία, αν μέσα από αυτό βλέπουμε αν η κοινωνία δίνει δεύτερη σκέψη. Δηλαδή έχει περιθώριο για δεύτερη σκέψη. Ή έχουμε μια απόφαση από την αρχή και δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Όχι, όλο το έργο έχει αυτό το μήνυμα, ότι μπορούμε να αλλάζουμε. Όλοι αμφιταλαντεύονται. Βέβαια να πούμε, κύριε Καρατζάπ, ότι δεν τυχαίο, Κωνσταντίνα και Χριστόδουλε, ότι λεγόταν angry men, θυμωμένοι άντρες. Θυμωμένοι άντρες. Άνθρωποι, ίσως. Δεν τυχαίο που αυτός ήταν ο τίτλος. Πρέπει να θέλω να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθήσαμε να βιώσουμε την παράσταση, στην παράσταση όπως ήταν τότε, ακριβώς με κουστούμια, σκηνικά, φωτισμούς και όλα αυτά. Η ταινία, επειδή ξέρει πολλοί κόσμος την ταινία, είναι σχεδόν ίδια με την παράσταση, σαν χρώμα, εικόνα. Σαν εικόνα. Η ταινία αξιολογήθηκε σαν μία από τις 10 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Μάλιστα. Άρρωστε, έχει και Χρυσή Άρκτος, έχει Βραβεία, τρεις υποψηφιότητες. Παρόλο που εμπορικά δεν πήγε καθόλου δεν καλά. Δεν πήγε καλά εμπορικά. Λαφόντα, που το χρηματοδότησε κιόλας, είπε ότι τη θεωρεί και ο ίδιος από τις καλύτερες ταινίες. Παρόλο που εμπορικά δεν πήγε καλά. Ανήκει επίσης στις γνωστές 10 καλύτερες ταινίες που πρέπει να δεις. Που πρέπει να δεις. Είναι στην πρώτη δεκάδα, που πρέπει να δεις. Δεν είναι ταινία που σου γυριστεί μια ταινία μέσα σε ένα δωμάτιο χωρίς κανένα εξωτερικό. Ήταν μεγάλη δύσκολο. Πρωτοπορία για την και εποχή. Και θεατρικά είναι δύσκολο. Και θεατρικά. Πολύ. Αλλά νομίζω ότι το έχει στήσει με πολύ μαεστρία η Κωνσταντίνα. Εσύ να μιλήσουμε λίγο και για τον 16χρονο έφηβο. Πώς βιώνει αυτός όλη αυτή την αναμονή, σαν τον άνθρωπο, τον ευάλωτο, τον πιο αδύναμο της κοινωνίας, που τον καταδικάζουν, που περιμένει, που πάντα είναι εξαρτημένος από την γνώμη των συμπολιτών του, των πιο ισχυρών, αυτών που έχουν την εξουσία. Αυτό δεν μπορώ να το προσεγγίσω, να σας πω την αλήθεια. Ίσως μετά τη χθεσινή παράσταση στις φυλακές, από τα βλέμματα των παιδιών μπορώ λίγο να καταλάβω αυτό το άγχος μιας απόφασης. Είτε αυτή είναι απόφαση για ένα πτέσμα που έχουν κάνει, το να μείνουν κάποιους μήνες στη φυλακή, είτε για κάποια θανατική ποινή να εφαρμοστεί. Είναι πολύ έξυπνο που δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Δεν υπάρχει. Έτσι. Εγώ σκηνοθετικά στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, το σκέφτηκα να το εμφανίσω. Σκέψη, είναι... Σκηνοθετικά σκέφτηκα πέρσι να το εμφανίσω το παιδί σε κάποιο μέρος σκηνής. Μετά δεν το θέλησα. Γιατί το παιδί είμαστε και όλοι εμείς και όλος καλά. Ο κόσμος που βέβαια, κάποια στιγμή. Είναι που κάποια στιγμή τον καταδικάσαν εισαγωγικά. Είναι πολύ πιο σκληρό να μην εμφανίσει αυτό το παιδί. Ναι. Και δεν το εμφανίζει ούτε και η ταινία, δεν το εμφανίζουν και τα επόμενα θεατρικά που έχουν. Κάποιες ταινίες το εμφανίζουν στην αρχή, το δείχνουν. Γενικώς δεν είναι πρόσωπο της παράστασης. Όχι, βέβαια. Δεν έχει λόγο από το συγγραφέα. Σας ενοχλεί να φύγουμε δευτερόλεπτα από την παράσταση και να μας πει μια κουβέντα λίγο ο Χριστόδουλος, ο οποίος δεν μπορεί να ξανάρθει. Γιατί? Λίγο για το βραβείο, λίγο μια κουβεντούλα, εντάξει, εν παρενθέσει. Το βραβείο κοινού, το περσινό βραβείο. Ναι, το περσινό βραβείο κοινού. Δεν ενοχλείστε για δευτερόλεπτα. Όχι, βέβαια. Ένα βραβείο που το έδωσε το κοινό με το Four Actors. Αυτό το βραβείο νομίζω ότι είναι βραβείο και των υπόλοιπων 11, όχι μόνο δικό μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα εγώ έπαιρνα κανένα βραβείο. Δηλαδή βοήθησαν τόσο πολύ όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και η Κωνσταντίνα, και για να γίνει αυτό. Εγώ απλώς φαίνομαι γιατί είμαι και ο καλός της ιστορία. Αλλά νομίζω ότι το βραβείο είναι για όλους και για τους 12. Όχι τι εκφράζει αυτό το βραβείο, τι είναι, τι σηματοδοτεί? Για μένα? Πρέπει να δουλεύει. Να συνεχίσω να δουλεύω. Μια αναγνώριση. Να δουλεύω με το ίδιο πάθος. Πρόσεξε, άκου τι είπε όμως. Δηλαδή, και πάω στο βραβείο κοινού, που για μένα πάντα το βραβείο κοινού είναι σαν δύο βραβεία, το έδωσε όμως τον καλό. Πρόσεξε. Εγώ κάνω τον καλό στην ταινία. Δεν μπορεί να είναι κακή ξαφνικά. Ο κόσμος καλός ή κακός ταυτίζεται. Αλλά όλοι όμως οι συνάδελφοι που είμαστε μαζί στη σκηνή επάνω είναι. Εξαιρετική, δηλαδή. Δεν τους αναφέρουμε και όλα στο σχόλιο. Τώρα, πούμε εμείς. Βέβαια. Να μου επιτραπεί κάτι πάνω σε αυτό, επειδή ο Χριστόδουλος είναι μετριόφρον. Ότι χωρίς να θέλω να μειώσω εννοείται κανένα από τους υπόλοιπους 12 και είναι όλη η επιλογή μου και χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργαζόμαστε και σαν ηθοποιοί τους εκτιμώ πάρα πολύ και σαν ανθρώπους.
ότι ο Χριστόδουλος για το βραβείο αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί ο Χριστόδουλος όταν παίζει έχει μία, φέρει την αλήθεια του σαν άνθρωπος. Τη φέρει πάνω στη σκηνή. Και εγώ σαν επιλογή μου ήταν αυτός ο άνθρωπος που, ας πούμε εισαγωγικά, είναι ο καλός υπόθεσης, ότι πρέπει να φέρει μια καθαρότητα, μια αλήθεια, μια ειλικρίνεια, μια αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Και αυτά είναι στοιχεία που ο Χριστόδουλος σαν άνθρωπος, και του τα έχω πει και κατηδίαν, τα έχει. Οπότε, όχι ότι δεν χρειάζεται να παίξει, γιατί χρειάζεται να παίξει και είναι πολύ καλός ηθοποιός, αλλά οι ηθοποιοί φέρουν και αυτό που έχουν μέσα τους. Θα μου επιτρέψετε. Είναι αρκετό δηλαδή και αυτό, είναι σημαντικό. Πριν κλείσουμε, ο κύριος Καρατζάς είναι πριν κλείσουμε, θα ήθελα απλώς να εκφράσω τις ευχαριστίες μου δημόσια, μια και μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα, στην Κωνσταντίνα που με επέλεξε, γιατί βρέθηκα ανάμεσα σε τόσους νέους, ταλαντούχους και σπουδαία παιδιά. Μου δίνει τόση χαρά ύστερα από 60 χρόνια που κάνω τον ηθοποιό και έχω φάει μίλια και μίλια πάνω στο σανίδι. Να αισθάνομαι πολύ χαρά την ώρα που έρχεται η ώρα να πάω στην παράσταση. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Ας πούμε πάνω στην παράσταση, πολλές φορές αφαιρούμε γιατί βλέπω τους άλλους που παίζουν και λέω, α, τι ωραία που παίζεις. Ναι, είστε και πολλοί. Και είμαστε και πολύ καλά, είμαστε πολύ αγαπημένοι. Είναι πολύ αγαπημένο και ωραίο το κλίμα. Εμείς θα πούμε αυτό που λέει η Ελένη τώρα. Ότι επειδή για να μην φύγετε λέγοντας πω, που ξεχάσαμε εκείνο, ξεχάσαμε το άλλο. Θα πούμε τα ονόματα, λένε, θες να πεις τα ονόματα. Να πούμε καταρχήν τους συντελεστές. Μετάφραση σκηνοθεσία είναι εδώ η Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στους πρωταγωνιστές. Ο Χριστόδουλος Τηλιανός, Τρίφωνας Καρατζάς, Κώστας Λιανταφυλόπουλος, Γιώργος Γιαννόπουλος, Περικλή Λιανός, Βασίλης Παλαιολόγος, Χάρης Μαυρουδής, Μανώλης Ιωνάς, Απόλλων Μπόλας, Αλέξανδρος Πέρος, Κωνσταντίνος Μουταυτσής και Αυγουστίνος Κούμουλος. Συμμετέχει ο Αλέξης Σταυριανός και τη φωνή της χαρίζει Νένα Μεντή. Ο Χάρης ο Μαυρουδής είναι του Νότι. Ναι, ο γιος του Νότι. Το θυμάμαι ημερών. Και ένας φίλος μου και ο Περικλής ο Λιανός. Έτσι. Τώρα, άμα δεν πεις για τους άλλους. Ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος έχουμε πει πολλές φορές κάπου. Μετά από αυτό πρέπει όμως να έρθετε. Θα έρθουμε. Ωραία, θα έρθουμε και με την ευκαιρία τώρα να πούμε και αυτό που μας λέει μια τηλεθεατρία μας. Ήμουν σίγουρος ότι. Και αν δεν το έλεγες, θα το έλεγα. Λοιπόν, μας λένε εδώ οι τηλεθεατρία. Όχι όμως τώρα. Που έχουνε. Όχι τώρα. Θα το κάνουν τα παιδιά, ελπίζω. Όχι τώρα. Αύριο. Ναι. Αύριο κάποια στιγμή. Κάτσε να πούμε αν το θέλουν να το κάνουν. Το θέλουν, στο λέω εγώ. Γιατί δεν με αφήνει να μιλήσω. Το θέλουν, στο λέω. Λοιπόν, λένε οι τηλεθεατές μας για τους ανέργους υπάρχει καμία πρόσκληση. Να διασκεδάσουμε λέει και τον πόνο μας λίγο. Έχουμε διασκεδάσει. Ναι, μπορεί να υπάρχουν προσκλήσεις και πάνω σε αυτό. Είναι πολύ θεατρόφιλοι. Έχουν ιδιαίτερη έτσι, αγάπη για το θέατρο, για τον πολιτισμό γενικά. Πόσους, και ό,τι τους προσφέρουμε το ρουφάνε. Πόσους μπορούμε να δώσουμε, Μπορούμε να δώσουμε για αυτή την Κυριακή, να δώσουμε τρεις διπλές. Μπορούμε προσκλήσεις. Να μην το δεσμεύσουμε χρονικά. Ναι, απλά θα πρέπει να γίνει κράτηση στο θέατρο. Θα γίνει κράτηση ακριβώς. Ναι, πάντως να πούμε ότι για όλο τον Οκτώβριο τα εισιτήρια είναι 10 ευρώ. Μάλιστα. Κανονικά η τιμή είναι 15 και 12 το μειωμένο. Για όλο τον Οκτώβριο είναι 10 ευρώ. Και τη μέρα των εσόδων πηγαίνει στο ειδικό κατάστημα κράτηση Νέων Αυλώνα. Αυτό λέει πρέπει ο κόσμος να το γνωρίζει. Μια συμφωνία. Κρατάμε στο ταμείο. Εγώ θα πρότεινα. Τρεις διπλές προσκλήσεις για όσους στείλουν πρώτοι. Αύριο. Όχι σήμερα. Αύριο θα το πούμε. Τρεις διπλές στο ταμείο για την Κυριακή. Θα δώσουμε τα ονόματα. Βοηθάς αυτό. Την Κυριακή και την Κυριακή. Ωραία, το θέατρο δεν μπορεί να. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Την Κυριακή λοιπόν θα σας δώσουμε εμείς τα ονόματα των τριών. Και αύριο εμείς θα πούμε οι τρεις πρώτοι. Έτσι. Ποια ώρα όμως θα. Μόλις ξεκινήσουμε στην αρχή. Όχι, να μην πούμε ποια ώρα. Όταν θα ξαφνικά. Θα κάνουμε για τηλεθέαση τέτοια. Θα δούμε προσκλήσεις για Νέα Υόρκη, Νέα Ιωνία, ό,τι ήταν. Λίγο ψωμί από το φρούτζι και το να πούμε και αξίζει να πούμε για να μην θυμώσει η Κωνσταντίνα. Θα τελειώσουμε αυτό. Μα έχουμε τελειώσει. Όταν τα κουστούμια είναι. Έχουμε τελειώσει. Έτσι φωνάζει τρία. Ναι, α, ναι. Α, δεν έχουμε. Νομίζω ότι μου φύγει το τέτοιο. Λοιπόν, τα κουστούμια. Η Κική Μίλιου. Μάλιστα. Ο David Νέργκριν είναι τα σκηνικά. Ναι, David Νέργκριν είναι τα σκηνικά, ναι. Τη μουσική ο Γιώργος Περού. Ο Γιώργος Περού και τη μουσική. Και Αλέξανδρος Αλεξάνδρου φώτα. Τα φώτα, ναι. Τα φώτα, βεβαίως. Λοιπόν, Μαγδαληνή Παγιούρα και Κατερίνα Κωνσταντέλου. Ήταν η βοηθή σου. Σκηνοθέτης, λοιπόν, το θέατρο είναι πολύ. Αλκμίνη. Αλκμίνη 8 και Γκάζι στο. Ναι, είναι στο μετρό κεραμικό. Από μετρό δηλαδή. Και αυτό στο μετρό στο κεραμικό. Και η ταινιοθήκη, το μουσείο, το αφιέρωμα τη. Που ξεκινάει αύριο. Άρα πάτε στην ταινιοθήκη. Κατεβαίνετε μετρό κεραμικό. Πάτε λίγο ταινιοθήκη. Και μετά πάτε στο κουτούκι του Λουλούδη.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Επίσης. Θα τα πούμε.